Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μαρόπουλε, καλημέρα. Γεια σου Χριστό. Βέβαια ο Γρηγόρης Σάμης είχε πολλά χρόνια ο ίδιος ηγέτης του τουρισμού στην Καστοριά και από την θέση του Προέδρου, έτσι. Έτσι, ουσιαστικά ο μαζικός τουρισμός στην Καστοριά ξεκίνησε με το Τσάμις Χριστό, ήταν ένα εμβληματικό κτίριο. Το πρώτο μεγάλο ξενοδοχείο του νομού μας από τη δεκαετία του 80. Η ανάπτυξη του τουρισμού, του τουριστικού προϊόντος της Καστοριάς στηρίχθηκε κατά πολλής στο κτίριο αυτό. Και πολλοί άνθρωποι θέλησαν να συνεχίσουν την ιδέα που είχε ο κύριος Γρηγόρης και να την αναπτύξουν. Δηλαδή μεγάλες σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες που θα μπορούν να καλύψουν πάρα πολύ κόσμο. Αυτή ήταν η λογική του πρωτοπόρου Γρηγόρη Τσάμι από τη δεκαετία του 80. Τώρα, έχουμε περιγραφές εδώ, αγαπητέ Σιδέρη, νωρίτερα και από ανθρώπους που μένουν ακριβώς δίπλα. Ναι. Είναι ανατριχιαστικό το πώς περιγράφουν αυτό που έζησαν λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα. Με μία δυνατή, πάρα πολύ δυνατή εκοφαντική έκρηξη που ισοπαίδωσε τα πάντα, αλλά και με άλλες εκρήξεις διαδοχές μικρότερης έντασης στην συνέχεια, που φαίνεται ότι γκρέμισαν και τον τελευταίο τοίχο που απέμεινε. Επειδή και εσύ, Σιδέρη, εκτός των άλλων είσαι και μηχανικός, πιστεύεις αυτό που βλέπεις? Όχι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω πραγματικά. Δηλαδή, ένα τετραόροφο κτίριο από μπετόνα θέλεις να το ρίξεις και με εκρηκτικά που λέει ο λόγος δεν πέφτει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να το κατανοήσω με τίποτα. Δηλαδή και εκρηκτικά να βάλεις. Τα λέει μηχανικός. Πέρα από το ότι είναι πρόεδρος ενός ξενοδόχων ο κ. Μαρόπουλος, είναι και μηχανικός. Δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο μηχανικός αυτή τη στιγμή και οι μηχανικοί να καταλάβουν πώς μπορεί να πέσει ένα τέτοιο κτίριο. Είναι αδιανόητο, Χρήστο. Αυτό που συνέβη είναι πραγματικά αδιανόητο. Πέρα από κάθε φαντασία. Έχεις μιλήσει με τον Γρηγόρη? Με τον Γρηγόρη το μόνο που κατάφερα να κάνω, Χρήστο, ήταν να του στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης και να το εκφράσω και αυτή τη στιγμή, μια και έχω το βήμα από σένα και σε αυτόν και στην οικογένειά του, τη συμπαράστασή μας. Θα είμαστε μαζί του σε ό,τι μας χρειαστεί. Και εύχομαι να βρει τη δύναμη να δημιουργήσει πάλι ο κ. Γρηγόρης, όπως όλα αυτά τα χρόνια κάνει για την Καστοριά. Βλέπω εδώ ότι όλα τα μηνύματα που έρχονται είναι και μηνύματα αναμνήσεων τώρα. Γιατί όλοι μας ζήσαμε όλοι κάτι μέσα σε αυτό το ξενοδοχείο. Όλοι κάτι ζήσαμε. Έτσι ακριβώς. Μικρότερο ή μεγαλύτερο. Και πέρα από το ότι έχουν συγκλονιστεί, αυτό που βλέπω και στα κεντρικά κανάλια είναι ότι πάρα πολλοί, ακόμη και από τους δημοσιογράφους παρουσιάζουν τις εκπομπές, ακόμη και από αυτούς που έχουν καλεσμένους για τις εκπομπές του σήμερα, έχουν περάσει κάποια στιγμή από το Τσάμις. Βέβαια. Και ποιος δεν έχει περάσει από εκεί? Τόσα χρόνια μπαίνοντας στην Καστοριά ήταν το πρώτο κτίριο που έβλεπες. Ήταν το πρώτο ξενοδοχείο και συνεχίζει και ήταν πάντα εκεί πέρα. Είστε και στις όχθες της λίμνης. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο ξενοδοχείο. Σιδέρη, μάθαμε κάτι περισσότερο από τις έρευνες της πυροσβεστικής για το τι γίνεται ακριβώς? Όχι, ακόμα δεν έχουμε μάθει κάτι. Δυστυχώς δεν έχουμε μάθει. Πιστεύω τις επόμενες μέρες θα μπορέσουν να υπάρξουν ανακοινώσεις. Νωρίτερα, επαναλαμβάνω που είχαμε και τον κύριο Γιάννη Βέργο μαζί μας, που έζησε όλο αυτό το πράγμα. Μας είπε ότι τα σπίτια, τουλάχιστον τα γειτονικά, εκεί δεν φαίνεται, πέρα από το ότι νιώσαν όλοι ότι κάποια χέρια τα κουνάνε από τα θεμέλια τα σπίτια τους, χωρίς να μπορούν να καταλάβουν μέσα στην ησυχία της νύχτας τι ακριβώς είναι αυτό που τους συμβαίνει εκείνη την ώρα. Απέναντι είναι και το ξενοδοχείο των Λιμναίων. Ακριβώς, είναι το Λιμναίο. Έχει κάποιες, μήπως απέναντι έχουμε κάποιες ζημιές ή όχι? Κάποιες δαμαρίες, από ό,τι έχω μάθει και σε επικοινωνία που είχα μαζί τους, κάποιες δαμαρίες έχουν πέσει, ναι. Έχουν πέσει δαμαρίες από το Λιμναίο? Ναι, έτσι έχω μάθει. Από το οστικό κύμα και από τη δύναμη της έκρηξης. Ακριβώς. Μάλιστα. Ορίστε, όση ώρα μιλάμε, καλημέρα Χρήστο, όσοι περάσαμε από εκεί, ωραίες στιγμές, κουράγιο σε αυτούς. Όλοι σήμερα στέλνουν ένα μήνυμα συμπαράσταση στον Γρηγόρη Τσάμι. Έτσι. Γιατί ήταν ένας συμπολίτης μας πάρα πολύ αγαπητός σε όλους μας. Αγαπητός και δραστήριος και δημιουργικός, Χρήστο, πάντα. Ακριβώς.
Σκέφτεσαι, έχεις πάει στο σημείο σιδέρι ακριβώς ή δεν έχεις πάει? Θα πάω σε λίγη ώρα. Θα πάω σε λίγη ώρα. Θέλω να περάσει λίγο η πρώτη ένταση έτσι ώστε να μπορέσω να βρεθώ και εγώ εκεί από κοντά και να συμπαρασταθώ στον κύριο Γρηγόρη. Ωραία. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε στη συγκεκριμένη φάση να πούμε περισσότερα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι όλοι οι ξενοδόχοι είναι αναστατωμένοι. Γίνονται βέβαια κάποιες πρώτες εκτιμήσεις και ο κύριος Τσάμης είπε κάτι στον Αντένα ότι ίσως μια πιθανή διαρροή του αερίου, όχι δεξαμενές έξω, μια πιθανή διαρροή υγραερίου μέσα στο κτίριο να δημιούργησε κάποιο θέμα, χωρίς να ξέρουμε, επαναλαμβάνω ακόμη, τι πραγματικά συμβαίνει. Μήπως είναι και σιδέρια από τις περιπτώσεις που, γιατί αν ήταν ανοιχτό το ξενοδοχείο, αν τα πράγματα ήταν ομαλά στη ζωή μας, όλα θα λειτουργούσαν κανονικά. Φαντάζομαι λοιπόν ότι αν ήμασταν ανοιχτοί. Συμβαίνουν σε κλειστές επιχειρήσεις, σε κλειστά σπίτια. Μπράβο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θα συνέβαινε αν η μονάδα. Δεν θα συνέβαινε. Πιθανά, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, αλλά πιθανά να μην συνέβαινε αν το ξενοδοχείο λειτουργούσε. Ακριβώς. Το ευτύχημα είναι ότι σε αυτή τη συγκυρία ήταν και νύχτα και δεν υπήρχε και άνθρωπος. Αυτό είναι ευχής έργο. Φανταστείτε σήμερα να έχουμε και αυτό. Χρήστο, είναι μετά από τέτοια κατάσταση να είμαστε όλοι εδώ πέρα και να μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι ευχής έργο. Και επαναλαμβάνω, είναι μια υπόθεση που όμοια της δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Έχει προβληθεί και από ξένα δίκτυα η συγκεκριμένη ιστορία, πρέπει να σας πω. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα προηγούμενο τέτοιας καταστροφής ξενοδοχειακής μονάδας. Δεν υπάρχει. Δεν έμεινε τίποτα κυριολεκτικά όρθιο. Και μάλιστα δεν ξέρω, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι βλέπαμε και εργασίες ανακαίνησης στον εξωτερικό χώρο. Τι συζητούσατε για αυτά τα θέματα, τι σχέδια είχε για το ξενοδοχείο? Μα φαινόταν από την επένδυση που έκανε, την πολύ μεγάλη επένδυση που έκανε στη διαμόρφωση της εισόδου. Το ξενοδοχείο του ήταν στην καλύτερη θέση που μπορούσε να έχει κάποιο ξενοδοχείο στην Καστοριά και είμαι σίγουρος ότι θα προχωρούσε και σε περισσότερες. Σε περαιτέρω ενέργειες. Μάλιστα. Σιδέρης Μαρόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Χριστό. Τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Καστοριάς. Σιδέρη, καλημέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.